Η συχνότητα των κυβερνοεπιθέσεων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο και την πολυπλοκότητα των επιθέσεων, καθώς και την ευαισθησία των στόχων. Για να αποφευχθούν οι κυβερνοεπιθέσεις, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω μέτρα: ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σχετικά με τις βασικές αρχές της κυβερνοασφάλειας, ενημέρωση λογισμικών και εφαρμογών, αλλά και σωστή παραμετροποίηση τους, αντίγραφα ασφαλείας σε αξιόπιστες τοποθεσίες εκτός των κυρίων συστημάτων, εποπτεία και ανίχνευση, δηλαδή εγκατάσταση συστημάτων εποπτείας και ανίχνευσης που μπορούν να εντοπίζουν το malicious activity και το abnormal traffic. Η Cita Business αποτελεί αποδεδειγμένα έναν αξιόπιστο και πολύ σημαντικό συνεργάτη για τις μικρομεσαίες εταιρείες στην Κύπρο, αφού γράζεται συνεχώς τις ανάγκες τους και διαμορφώνει προϊόντα τα οποία είναι με στόχο την καλύτερη δυνατή τεχνική λύση, αλλά και με το λιγότερο οικονομικό κόστος. Οι υπηρεσίες της κυβερνοασφάλειας είναι απαραίτητες σε κάθε εταιρεία, είναι πολύ σημαντικές. Η ασφάλεια των δικτύων τους είναι ζωτικής σημασίας, άρα η επιλογή ενός οργανισμού όπως η ΣΥΔΑ για να υποστηρίξει την ασφάλεια αυτή αποτελεί μια ασφαλή λύση. Οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας υποστηρίζονται από 24-ωρη βάση από τον ΟΚ και το ΣΟΚ της ΣΥΔΑ, το οποίο είναι καταρτισμένο από άρτια τεχνικά προσωπικών και ταυτόχρονα υπάρχει και η υποστήριξη ολόκληρου του μηχανισμού της ΣΥΔΑ από πίσω. Η κυβερνοασφάλεια είναι ένα ταξίδι, οπότε χρειάζεται να γίνουν κάποια βήματα. Η κυβερνοασφάλεια επίσης πρέπει να είναι πολυεπίπεδη. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε έναν πλάνο, να έχουμε ένα σωστό συνεργάτη. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν με την κυβερνοασφάλεια. Στο κομμάτι της Microsoft, εμείς λέμε ότι μπορείς να πετύχεις περισσότερα με λιγότερα. Δηλαδή περισσότερη κυβερνοασφάλεια με πιο λίγο κόστος, με πιο λίγη προσπάθεια. Βεβαίως είναι σημαντικό να υπάρχει ένα πλάνο και να ακολουθούμε κάποιες πολιτικές. Π.χ. υπάρχει η πολιτική και η αρχιτεκτονική του Zero Trust, που είναι πολύ πολύ σημαντικό να ακολουθηθεί. Τι λέει το Zero Trust? Λέει ότι η περίμετρος μου πλέον είναι η ταυτότητα. Λέει ότι πάντα κάνω verify τα πάντα. Και λέει ότι είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι κάποιος είναι ήδη μέσα στον οργανισμό μου, μέσα στο σπίτι μου. Οπότε αν κάποιος είναι ήδη μέσα στον οργανισμό, μέσα στο σπίτι μου, τι ζημιά μπορεί να μου κάνει? Και αν μπορεί να μου κάνει όντως μια ζημιά, μπορώ να το καταλάβω, μπορώ να το αποτρέψω? Οπότε για να συνοψίσω, είναι πολυεπίπεδη προσπάθεια, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν εύκολες και απλές λύσεις που μπορούν να μπουν και να κάνουν βασικά πράγματα, όπως είναι η προστασία στην ταυτότητα. Και βεβαίως είναι σημαντικό να έχουμε ένα σωστό συνεργάτη για να μας βοηθήσει σε αυτό το ταξίδι.